Ενδομητρίωση, χρόνια νόσος που προσβάλλει περίπου 10% των γυναικών όλων των ηλικιών. Πρόκειται για πάθηση που δημιουργείται όταν ο ιστός που φυσιολογικά βρίσκεται μόνο μέσα στη μήτρα, το λεγόμενο και ενδομήτριο, μπορεί να αναπτυχθεί σε διάφορα μέρη του σώματος της γυναίκας, όπως για παράδειγμα στις οοθήκες καθώς και σε άλλα όργανα. Η αιτία της πάθησης είναι άγνωστη, παρά τις διάφορες θεωρίες που ακόμη δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Η ενδομητρίωση μπορεί να μην προκαλέσει κανένα σύμπτωμα, μπορεί όμως να προκαλέσει πόνο, υπογονιμότητα ή και τα δύο. Η διάγνωση γίνεται κατά την επέμβαση, αλλά η υποψία ενδομητρίωσης, πέρα από τα συμπτώματα, μπορεί να δοθεί με εξειδικευμένο υπέρηχο και μαγνητική τομογραφία. Υπογονιμότητα. Είναι η αποτυχία σύλληψης μετά από 12 μήνες σεξουαλικών επαφών χωρίς αντισύλληψη. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, η υπογονιμότητα αποτελεί πάθηση η οποία χρήζει ιατρικής αντιμετώπισης. Διακρίνεται σε πρωτοπαθή και δευτεροπαθή. Στην πρωτοπαθή δεν έχει επιτευχθεί σύλληψη στο παρελθόν, ενώ στη δευτεροπαθή έχει επιτευχθεί σύλληψη. Ποιοι είναι οι λόγοι της υπογονιμότητας? Στο 40% των περιπτώσεων ανεβρίσκεται γυναικείος παράγοντας, στο 40% υπάρχει ανδρικός παράγοντας και στο 20% η υπογονιμότητα είναι ανεξήγητη. Φυσικά σε μεγάλο βαθμό είναι συνδυασμός ανδρικών και γυναικείων παραγόντων. Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε σε ακόμη μια εκπομπή. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ενδομητρίωση και την υπογονιμότητα. Και έχουμε μαζί μας τον γυναικολόγο, τον γιατρό Ανδρέα Σταυρούλη. Γιατρέ, καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ για την εδώ παρουσία σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να αρχίσουμε με την ενδομητρίωση. Μια λέξη όχι πολύ γνωστή, θεωρώ. Τι είναι η ενδομητρίωση και πώς μια γυναίκα θα νιώσει ή θα καταλάβει πως αυτή η πάθηση της χτύπησε την πόρτα και θα οδηγηθεί σε γυναικολόγο? Θέλω να πιστεύω ότι πλέον γίνεται ακόμα πιο μεγάλη συζήτηση για αυτή τη λέξη και ο κόσμος πλέον ξέρει πολύ πιο πολλά από ό,τι κάποια χρόνια πριν. Πολύ σωστά και στην εισαγωγή έχει υποθεί τι είναι η ενδομητρίωση, που είναι μια πάθηση αρκετά συχνή. Μία στις 10 γυναίκες έχουν ενδομητρίωση. Είναι καλοήθης πάθηση, δεν είναι καρκίνος, δεν σκοτώνει και επηρεάζει πάνω από 200 εκατομμύρια γυναίκες παγκοσμίως. Έχει να δώσει αρκετά συμπτώματα, συνήθως είναι πόνος και υπογονιμότητα. Και ως αποτέλεσμα επηρεάζει την ποιότητα ζωή της γυναίκας και στη σεξουαλική της ζωή, κοινωνική και επαγγελματική. Μέχρι τώρα δεν ήταν γνωστή, όπως είπετε, οι προσπάθειες οι δικές σας και άλλων γιατρών φυσικά έκαναν πιο γνωστή αυτή την πάθηση. Έτσι, βλέπουμε και περισσότερες θεραπείες όπως μιλήσαμε και πριν. Τι είναι αυτό που θα οδηγήσει την γυναίκα εκτός από τον πόνο σε εσάς και στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει κάποιο σύμπτωμα για να οδηγηθεί στον γιατρό, οι εξετάσεις που γίνονται μπορούν να βρουν αυτή την πάθηση και να γίνει θεραπεία? Ναι. Όπως ξέρουμε, οι πλήστες γυναίκες πλέον βλέπουν τον γυναικολόγο μία φορά τον χρόνο. Άρα, αρκετές γυναίκες που είτε έχουν ήπια συμπτώματα ή καθόλου συμπτώματα και αναπτύξουν την πιο κοινή μορφή της ενδομητρίωσης που είναι εκεί στις οθήκες, τότε σε ένα γυναικολογικό υπέρηχο, απλών υπέρηχων, γίνεται εντοπισμός της πάθησης. Άρα αυτές είναι γυναίκες που δεν έχουν συμπτώματα. Άλλες φορές γυναίκες μπορεί να υποστούν κάποια χειρουργική επέμβαση για οποιοδήποτε άλλον, είτε γυναικολογικό είτε άλλο λόγο, και στο χειρουργείο να εντοπιστεί η ενδομητρίωση. Μάλιστα. Όταν εντοπιστεί η πάθηση αυτή, ποια είναι η θεραπεία, ποια είναι ο δρόμος που θα ακολουθηθεί από τον γιατρό για να θεραπεύσει αυτή την πάθηση? Είναι μια πολύ παράξενη ασθένεια, απρόβλεπτη, με πάρα πολλές εκπλήξεις. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι η θεραπεία πρέπει να προσαρμοστεί στο άτομο που έχουμε απέναντί μας. Δηλαδή, αν μια γυναίκα η οποία έρχεται για ένα γυναικολογικό έλεγχο και στον υπέρηχο εντοπίζεται μια μικρή κύστη ενδομητρίωσης, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα, ενημερώνεις τη γυναίκα και λες πιθανά προβλήματα για το μέλλον. Άλλες γυναίκες όμως οι οποίες έχουν πόνο, μία φορά τον μήνα όταν έχουν περίοδο πηγαίνουν πρώτες βοήθειες για ένεση, άρα επηρεάζει την ποιότητα ζωής τους, πρέπει να βοηθήσεις. Άλλες γυναίκες οι οποίες προσπαθούν για να μείνουν έγκυες και δυσκολεύονται,
πρέπει να βοηθήσεις. Άρα εξατομικεύεις τη θεραπεία στο πρόβλημα που έχεις. Ανάλογα με το πρόβλημα, πώς το κάθε οργανισμός είναι και θεραπεία. Ποιες είναι οι θεραπείες που γίνονται? Λοιπόν, αρχικά λέμε ότι οι γυναίκες που δεν έχουν συμπτώματα δεν χρήζουν καμία θεραπεία. Γυναίκες που έχουν πόνο, αρχίζουμε με παυσίπονα, τα οποία μπορούν να μειώσουν τον πόνο, είτε αυτό είναι στη σεξουαλική επαφή, είτε στην περίοδο. Και αν τα παυσίπονα δεν βοηθήσουν, τότε πάμε σε ορμονοθεραπεία, όπως είναι για παράδειγμα τα αντισυλληπτικά χάπια. Γιατί μειώνουν αρκετά τον πόνο περίοδο. Δεν είναι θεραπεία της ενδομητρίωσης, είναι μείωση των συμπτωμάτων. Έχει διαφορά και είναι σημαντική διαφορά. Διότι κάποιες φορές δεν μας ενδιαφέρει να διώξουμε την ενδομητρίωση παρά μόνο να φτιάξουμε ποιότητα ζωή της γυναίκας. Κατ' επέκταση, έχει γυναίκες οι οποίες χρήζουν χειρουργικής παρέμβασης. Αν για παράδειγμα έχουμε αρκετών πόνων όπου τα φάρμακα δεν έχουν βοηθήσει, τότε πρέπει να προχωρήσουμε σε χειρουργική επέμβαση που γίνεται από ειδικών, εξειδικευμένων γυναικολόγο για να αφαιρεθεί σωστά η ενδομητρίωση. Δύσκολη χείριση. Είναι απρόβλεπτη. Είναι πάρα πολύ απρόβλεπτη. Έχει χαρακτηριστεί αυτή η πάθηση σαν το παγόβουνο. Δηλαδή, πολλές φορές βλέπεις την κορυφή του παγόβουνου χωρίς να ξέρεις τι γίνεται στο βάθος. Άρα, σε εισαγωγικά, σκαλίζοντας την επέμβαση, πηγαίνεις μέχρι τη ρίζα και καταλαβαίνεις τι γίνεται. Άλλο παράδειγμα που λέμε είναι ένα δέντρο. Λέω, ας πούμε, εγώ πρέπει να ξεριζώσω αυτό το δέντρο. Δεν γνωρίζεις που πάνε οι ρίζες, δεν ξέρεις πόσο δύσκολες είναι οι ρίζες. Άρα, δυνητικά μπορεί να γίνει μια πολύ δύσκολη επέμβαση που αρκετές φορές χρήζει και άλλες ειδικότητες. Όπως για παράδειγμα, ένας γενικός χειρούργος, αν υπάρχει το έντερο κοντά. Πολλές φορές σε χειρουργία πρέπει να γίνει επέμβαση και κοντά σε άλλα όργανα όπως είναι ουρητήρες, μεγάλα αγγεία, νεύρα. Ναι, μπορεί να γίνει μια πολύ δύσκολη επέμβαση. Στις ασθενείς οι οποίες δεν έχουν πόνο ή έχουν ήπιο πόνο και μπορεί να κρατήσει για χρόνια, το να μην γίνει θεραπεία είτε επέμβαση δεν επιφέρει προβλήματα στο μέλλον, δεν εξελίσσεται σε κάτι χειρότερο η ενδομητρίωση? Πάλι εξαρτάται και απολογούμε ότι θα το λέω συνέχεια, είναι απρόβλεπτη ασθένεια. Εξαρτάται. Γιατί το λέω αυτό, ότι μια γυναίκα, γιατί δεν γνωρίζουμε η πάθηση πόσο εξελίσσεται, σε τι ταχύτητα, αν θα εξελιχθεί. Άρα, μπορεί μια κοπέλα η οποία έχει μια μικρή εγκύση στην οθήκη να την έχει εφόρους ζωής και να μην χρειαστεί ποτέ τίποτα. Έχει φορές όμως που βρίσκεται στο έντερο, προχωράει σιγά σιγά και προκαλεί απόφραξη εντέρου. Άρα, προσαρμόζει στη θεραπεία. Δεν θα κάνει κάποια μεγάλα προβλήματα αν υπάρχει σωστή παρακολούθηση, όμως υπάρχουν εξαιρέσεις. Δηλαδή, πρώτη εξαίρεση. Έχουμε φορές όπου γίνεται απόφραξη ουρητήρα και καταστρέφεται ο νεφρός. Είναι το λεγόμενο silent killer η ενδομητρίωση, ότι δηλαδή καταστρέφεται ο νεφρός χωρίς να το καταλάβει η γυναίκα. Έχει φορές που γίνεται απόφραξη εντέρου, οξία κοιλία, η γυναίκα καταλήγει στις πρώτες βοήθειες, γίνεται μεγάλη επέμβαση μόνο και μόνο γιατί πιστεύουν ότι υπάρχει καρκίνος στην τελική ενδομητρίωση. Και ακόμα ένα παράδειγμα, ξέρουμε ότι μετά την εμμηνόπαυση, αυτές οι κύστες στις οθήκες κάνουν τις οθήκες πιο ευάλωτες σε καρκίνο. Άρα σιγά σιγά μπαίνουμε και σε άλλα νερά όπου θέλουμε να προφυλάξουμε και άλλα προβλήματα. Η κύστη δεν μπορεί να μετατραπεί σε καρκίνο. Δεν είναι ότι αυτή η συγκεκριμένη κύστη θα γύρισει σε καρκίνο, απλά κάνει την οθήκη πιο ευάλωτη σε κακοήθεια. Που γίνεται σε μεγάλες ηλικίες όμως, για να μην πανικοβάλλουμε τον κόσμο. Είναι σημαντικό. Ενδομητρίωση. Υπάρχουν ηλικίες οι οποίες εξελίσσεται περισσότερο από άλλες, δηλαδή μπορεί μια 18χρονη γυναίκα να έχει ενδομητρίωση, μπορεί και μια 30χρονη και μια 50χρονη και μια 70χρονη, ή υπάρχει μια ηλικία η οποία υπάρχει μια έξαρση, ναι, αν επιτραπεί ο όρος? Ξέρουμε ότι τα 2/3 των ασθενών είναι κάτω των 30. Και είναι μια πάθηση η οποία συνήθως έχει δύο φάσεις. Είτε πάει πολύ πολύ αργά, είτε πάει γρήγορα σε προχωρημένο βαθμό και μετά σταματά ή πάει πολύ αργά. Γιατί το λέω αυτό, ότι συνήθως ξεκινά από πολύ πιο μικρές ηλικίες. Δεν έχουμε νούμερο, αλλά μπορεί να ξεκινήσει 16-17 και να την αντιληφθούμε πολύ πιο μετά. Έχουν καταγραφεί όμως περιστατικά και σε νεαρά κορίτσια πριν την πρώτη τους περίοδο, 7-8 χρονών. Έχουν γίνει αυτοψίες σε έμβρια που έχουν χάσει τη ζωή τους για άλλους λόγους και η αυτοψία έχει δείξει ενδομητρίωση. Και ξέρουμε επίσης ότι και σε γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση μπορεί να αναπτύξουν ενδομητρίωση. Αυτά είναι τα πιο ακραία παραδείγματα. Όμως συνήθως είναι κάτω των 30. Και ο πιο συχνός σύμμαχος, αν μου επιτραπεί πάρει ο όρος, είναι ο πόνος. Ναι, αν θα διάλεγα κάτι, ο πόνος που έρχεται με την περίοδο
η δυσμενόρεια που λέμε, είναι ίσως το πιο συχνό σύμπτωμα. Και βλέπετε ότι έρχονται οι γυναίκες εύκολα ή θεωρούν ότι είναι πόνος περιόδου και ίσως δεν επισκέπτονται το γιατρό τους για αυτά τα πράγματα. Είναι εντυπωσιακό ότι πολλές γυναίκες που έχουν αρκετό πόνο νομίζουν ότι είναι φυσιολογικό, ενώ δεν είναι. Όπως είπα και στην αρχή, ότι επειδή έρχονται στο γυναικολογικό έλεγχο, αν υπάρχει κάτι εμφανές των υπέρηχων, θα το δει ο γυναικολόγος και θα το συνδυάσει με την ερώτηση αν πονάς. Σε περιπτώσεις όμως όπου η ενδομητρίωση δεν εντοπίζεται στον υπέρηχο ήπιου βαθμού, είναι στον γυναικολόγο να ρωτήσει τη γυναίκα πώς πάει η περίοδός σου. Και αν ακούσει τη λέξη «έχω λίγο πόνο, αλλά είμαστε ok, είναι διαχειρίσιμος». Τότε τι σημαίνει διαχειρίσιμος? Αρκετές φορές ακούς «τη μέρα που πονώ δεν πάω δουλειά». Δεν είναι διαχειρίσιμο. Άρα επηρεάζει την ποιότητα ζωή σου. Και ξεκινά μια συζήτηση. Το ερωτηματολόγιο θα σε οδηγήσει στην ενδομητρίωση. Που είναι ευθύνη του γυναικολόγου να το βγάλει από την ασθενή. Γιατί πολλές νομίζουν ότι είναι φυσιολογικό. Μάλιστα. Να πάμε και στην υπογονιμότητα που έχει και άμεση σχέση, όπως μας αναφέρετε πριν. Θεωρείται η αποτυχία σύλληψη μετά από 12 μήνες σεξουαλικής επαφής, χωρίς αντισύλληψη. Είναι σοβαρό το πρόβλημα στην Κύπρο? Δεν μου αρέσουν λίγο τα νούμερα. Το 12 μήνες δεν πολύ συμφωνώ, γιατί πάλι εξαρτάται το περιστατικό. Αν ένας άντρας ο οποίος έχει υποστεί ένα πρόβλημα στους όρχες, δεν θα περιμένει 12 μήνες για να το ονομάσει υπογονιμότητα. Τώρα, το πρόβλημα δεν είναι θέμα Κύπρου, είναι παγκόσμιο. Δηλαδή, έχουμε δει ότι το θέμα της υπογονιμότητας έχει αυξηθεί κατά πολύ πλέον συγκρίση με τα πιο παλιά χρόνια. Και έχουμε έναν ποσοστό όπου είναι ανεξήγητη υπογονιμότητα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οι εξετάσεις και του άντρα και της γυναίκας είναι φυσιολογικές, αλλά δεν ξέρουμε τον λόγο. Υπάρχει ένα ποσοστό που οφείλεται στη γυναίκα, ένα ποσοστό που οφείλεται στον άντρα και ένα ποσοστό και τους δύο. Οφείλω να τονίσω ότι πλέον η υπογονιμότητα λόγω του άντρα έχει κατά πολύ ξεπεράσει πλέον της γυναίκας. Ενώ στα πιο παλιά χρόνια ήταν ακριβώς το ανάποδο. Ίσως δεν το γνώριζαν οι άντρες ή δεν υπήρχαν οι εξειδικευμένες εξετάσεις που γίνονται τώρα. Όχι, η εξέταση πάντα ήταν η ανάλυση του σπέρματος. Γιατί άλλαξε αυτό το? Για λόγους αρχικά πολύ γνωστούς. Δηλαδή ο άντρας, η ζωή του έχει αλλάξει. Η καταχρήση είναι πολύ πιο μεγάλες, το στρες είναι πιο πολύ, η έλλειψη άσκησης, τα γνωστά που λέμε καθημερινά. Αλλά σίγουρα κάτι έχει να κάνει, κάτι έχει να γίνει και με το τοξίνες, δηλαδή κάτι επηρεάζει το σπέρμα, το οποίο δεν επηρέαζε στα παλιά χρόνια που οι καταχρήσεις ίσως ήταν και πιο πολλές. Δηλαδή και παλιά η διατροφή ήταν πιο λιπαρή από ό,τι σήμερα, αλλά κάτι έχει αλλάξει όμως στο λίγος. Και ούτω καθεξής. Στις γυναίκες που υπάρχει κάποιο πρόβλημα για υπογονιμότητα, ποια είναι αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει μια γυναίκα ή ποια είναι αυτά τα προβλήματα που δεν της επιτρέπουν να γίνει μητέρα? Αν σκεφτούμε λίγο την ανατομία της γυναίκας, δηλαδή υπάρχουν οι οθήκες, υπάρχουν οι σάλπιγγες, υπάρχει η μήτρα. Άρα τα προβλήματα μπορεί να εντοπιστούν σε όλα αυτά τα επίπεδα. Μπορεί να είναι ορμονικό το θέμα, δηλαδή κοπέλες που έχουν πολυκυστικές οθήκες, έχουν κύκλους που δεν είναι φυσιολογικοί, δεν κάνουν ρυξίες, έχουν κάποια θεματάκια ή άλλες ορμονικές παθήσεις. Μπορεί να έχουμε θέμα με τις σάλπιγγες. Οι σάλπιγγες πρέπει να είναι ανοιχτές για να μπορέσει το σπέρμα και το άριο να κινηθούν μέσα και να δημιουργήσουν το έμβριο. Η μήτρα πρέπει να έχει τη δική της μορφολογία, ένα καλό ενδομήτριο για να μπορεί να γίνει σωστή η εφύτευση. Η ενδομητρίωση είναι αρκετά συχνά μια πάθηση που επηρεάζει σε όλα τα επίπεδα την γονιμότητα. Η λίστα είναι μεγάλη. Και οι θεραπείες? Οι θεραπείες πάλι αρχικά προσπαθείς να διορθώσεις το πρόβλημα. Δηλαδή, αν υπάρχουν πολυκυστικές οθήκες, φτιάχνοντας τον κύκλο της γυναίκας, μπορεί από μόνη της να μείνει έγκυος. Άρα, προσπαθείς να ακολουθήσεις λίγο τη φύση και να βοηθήσεις φυσιολογικά τη σύλληψη. Υπάρχουν τώρα οι πιο παρεμβατικές θεραπείες, όπου πλέον ο εξειδικευμένος γυναικολόγος θα μπει, και είναι σε δύο κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι η τοποθέτηση σπέρματος, που μπορεί να προετοιμάσει τη γυναίκα με κάποια σκευάσματα για να παράξει ένα-δύο οάρες αυτών των κύκλων και στις γόνιμες μέρες το σπέρμα, το οποίο καθαρίζεται και συγκεντρώνεται στο εργαστήριο, να τοποθετηθεί από τον ειδικό μέσα στη μήτρα. Αυτή είναι η τοποθέτηση σπέρματος. Και κατ' επέκταση είναι η εξωσωματική γονιμοποίηση, όπου τα οάρια και το σπέρμα είναι εκτός του σώματος, γίνεται η γονιμοποίηση στο εργαστήριο και μεταφέρεται πλέον το έμβριο. Δεν σας αρέσουν οι αριθμοί, αλλά πρέπει να κοιμαθώ κι εγώ κάπου εκεί. Ποιο είναι το ποσοστό? Μια γυναίκα η οποία δυσκολεύεται, που υπάρχει κάποιο πρόβλημα είτε στην ίδια, είτε στον άντρα, είτε και στους δύο,
στο να γίνει το όνειρο της πραγματικότητα και να αγκαλιάσει ένα παιδάκι. Εξαρτάται τη θεραπεία. Άρα έχουμε μιλήσει για δύο επεμβατικές θεραπείες, παρεμβατικές θεραπείες. Η πρώτη είναι η τοποθέτηση σπέρματος και η άλλη είναι η εξωσωματική. Αν μιλήσουμε λίγο γενικά, διότι είναι πολύ διαφορετικό το νούμερο που θα δώσουμε σε 30χρονες, με 40χρονες ή με, έχουν το α πρόβλημα, το β πρόβλημα. Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι η τοποθέτηση σπέρματος έχει μια επιτυχία αντιστάξεις του 10 με 15% αναπροσπάθεια και μια εξωσωματική γονιμοποίηση κυμαίνεται μεταξύ 40 και 60%. Και αυτό το νούμερο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι υγιές μωρό στα χέρια. Δηλαδή να γεννηθεί το μωρό, όχι απλά να έχω εγκυμοσύνη και να μην προχωρήσει. Ακριβώς. Γιατί εκεί τα ποσοστά είναι λίγο πιο ψηλά. Εμάς μας ενδιαφέρει το ζευγάρι να έχει μωρό στα χέρια. Αυτά είναι τα γενικά νούμερα. Αλλά σίγουρα θέλω λίγο προσοχή τα νούμερα, διότι μπορεί να τα προσαρμόσει ανάλογα και να τα πει. Και με τα προβλήματα που μας είπατε, το κάθε πρόβλημα έχει διαφορετικούς αριθμούς. Μας είπατε ότι μπορεί να υπάρχει πρόβλημα σε μια γυναίκα, μπορεί στον άντρα, μπορεί και στους δύο. Μπορεί όμως να μην υπάρχει πρόβλημα σε κανέναν και πάλι να μην μπορεί μια γυναίκα να μείνει έγκυος. Εκεί είναι το ψυχολογικό περισσότερο. Δεν είμαι οπαδός του ψυχολογικού και να το εξηγήσω γιατί πάρα πολύ συχνά λέγεται. Ακούγεται πάρα πολύ, γι' αυτό το ρωτώ. Για μένα, πού παίζει ρόλο το ψυχολογικό? Όταν ο άντρας δεν έχει στήσει, δεν έχει εξπερμάτωση, η γυναίκα δεν έχει κανονικούς κύκλους λόγω του στρες. Αν ένα ζευγάρι μπορεί να έρθει σε επαφή και να έχει εξπερμάτωση ο άντρας σε γονίμες μέρες σε σταθερό κύκλο, το άγχος δεν έχει σημαντικό ρόλο. Αυτόν τώρα τον γκρουπ των ζευγαριών που υπάγονται στην ανεξήγητη υπογονιμότητα, το οποίο έναν τρίτο των ζευγαριών που καταλήγουν σε εξωσωματική γονιμοποίηση ανοίγουν σε αυτήν την κατηγορία. Μεγάλο ποσοστό. Μεγάλο ποσοστό. Κάποιες απαντήσεις τις παίρνεις κατά τη διάρκεια της εξωσωματικής. Για παράδειγμα, μπορεί το σπέρμα να δυσκολεύεται να μπει μέσα στο άριο. Μπορεί να φταίει το σπέρμα, μπορεί το άριο, μπορεί και τα δύο, αλλά δεν μπορεί να μπει μέσα. Αυτόν το αντιλαμβάνεσαι στην εξωσωματική. Δεν το βρίσκεις από πριν στις εξετάσεις. Όχι, διότι στο εργαστήριο έχεις ο άριο, σπέρμα και το βλέπεις. Άρα και σε αυτά υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ναι. Ίσως μικρό, το οποίο όμως εντοπίζεται κατά τη διαδικασία. Ακριβώς. Που μας αρκετές φορές είναι αυτό. Άλλες φορές δεν γνωρίζουμε. Γι' αυτό και λέγεται ανεξήγητη. Κάτι γίνεται, αλλά δεν το γνωρίζουμε. Και όμως είναι αυτά τα ζευγάρια που όταν έχουν αποκτήσει ένα μωράκι με εξωσωματική διαδικασία, μετά τα καταφέρνουν και μόνοι τους. Είναι πολλές οι περιπτώσεις που ακούσαμε. Ναι. Ότι βασανίστηκαν σε εισαγωγικά στην πρώτη διαδικασία, ναι, και μετά πιο εύκολα μείνει η γυναίκα. Γι' αυτό ίσως και αυτό που μας είπε ότι δεν συμφωνείτε, ότι το άγχος, έλεγαν κάποτε ότι είχαν άγχος και όταν μετά έκαναν παιδί δεν είχαν άγχος και πιο εύκολα. Δεν είναι μετρήσιμο αυτό, ναι, δεν υπάρχει τρόπος απόδειξης. Εγώ νομίζω είναι καθαρά θέμα timing. Είναι καθαρά θέμα συγκυριών, όπου το ζευγάρι να έρχεται πιο κοντά. Και πάλι έχει διαφορά πώς έρχεται σε επαφή ένα ζευγάρι. Όταν έχει το άγχος, δεν έχει παιδί, και ένα ζευγάρι το οποίο έχει το παιδί του, αλλά απολαμβάνει τη σεξουαλική πράξη. Έχει διαφορά και εξηγείται αυτό. Άρα κάποιος που, ένα ζευγάρι που δυσκολεύεται, η ψυχολογία του και όλα αυτά, ίσως δεν βοηθούν. Έμεσα συμβαίνει, διότι το να ξέρει μια γυναίκα και ο άντρας, σήμερα πρέπει να έχουμε επαφή. Πρέπει να έχουμε επαφή. Δεν είναι το ίδιο ήρθε η επαφή και το απολαμβάνουμε. Έχει διαφορά. Και αυτό έχει να κάνει και, αλλά πιο βαθιά αν το ψάξεις, αν μπούμε σε λίγο λεπτομέρεια, πρακτική λεπτομέρεια. Ο άντρας όταν απολαύσει την πράξη πιο πολύ, έχει πιο μεγάλον όγκο σπέρματος, η εξπερμάτωση είναι πιο έντονη. Το ίδιο και ο οργασμός της γυναίκας είναι πολύ πιο έντονος. Ο οργασμός σημαίνει συσπάσεις. Συσπάσεις σημαίνει σπρώχνει το σπέρμα πιο βαθιά μέσα. Άρα έχει εξήγηση η σεξουαλική πράξη που γίνεται. Γιατί αυξήθηκαν τα προβλήματα στους άντρες και στις γυναίκες? Δεν μειώθηκε ωστόσο. Έτσι, είναι περίπου το ίδιο ποσοστό με τα παλιά χρόνια. Στους άντρες είπαμε, ναι, ότι η κακή ζωή, το κάπνισμα, η καθιστική ζωή, η παχυσαρκία, όλα αυτά, ναι, ίσως δεν βοηθούν. Στις γυναίκες το ποσοστό πριν από πολλά χρόνια με τώρα είναι περίπου το ίδιο ή και στις γυναίκες αυξήθηκε? Και αυξάνεται χρόνο με το χρόνο. Είναι οξύμορο, διότι παλιά οι γυναίκες δεν είχαν τόση διερεύνηση, δεν έβλεπαν γιατρούς τόσο συχνά, δεν εντοπιζόντουσαν τα προβλήματα τόσο εύκολα και τόσο συχνά όπως σήμερα. Από την άλλη όμως έκαναν παιδιά πιο γρήγορα. Ενώ σήμερα υπάρχει πιο πολύ διερεύνηση, πιο γρήγορα εντοπίζει προβλήματα, πιο γρήγορα η γυναίκα ενδιαφέρεται για αυτό το κομμάτι. Από την άλλη όμως διαλέγει να καθυστερήσει την τεκνοποίηση. Ναι.
Άρα, παγιά από τα 18 μέχρι τα 23, τελειώνα, ίσως ναι, έκαναν τις εγκυμοσύνες τους και τις γέννες τους. Τώρα να τελειώσουν τις σπουδές, δουλειά και μετά και αργούν λίγο, γι' αυτό ίσως παίζει και σημαντικό ρόλο. Υπήρχαν και καλές στατιστικές τότε. Αλλά νομίζω στη γυναίκα, να τα βάλεις όλα αυτά κάτω σε μια ζυγαριά, λογικά πρέπει να παραμένει το ίδιο πρόβλημα. Στο δε άντρα έχει αυξηθεί για τους λόγους που έχουμε προαναφέρει πριν. Ωστόσο, αυξήθηκαν και τα ποσοστά επιτυχίας, δεδομένου ότι η ιατρική προχωρεί. Ακριβώς. Άρα, ένα ζευγάρι που δυσκολεύεται ή υπάρχει πρόβλημα, υπάρχουν τρόποι. Ναι. Και είναι το σημαντικό που θέλω με αυτό να κλείσουμε, ότι υπάρχουν τρόποι για να γίνουν γονείς, για να ολοκληρώσουν τη σχέση τους. Και με αυτό θέλω να κλείσουμε, έτσι είναι. Ευτυχώς, ακριβώς όπως τα λες. Και αν μου επιτρέψεις να προσθέσω μόνο και το εξής, ότι και το θέμα ανυπογονιμότητας εισαγωγικά έχει να κάνει και με. Δηλαδή, εξωσωματική γονιμοποίηση μπορεί να γίνει και σε άλλα ζευγάρια που, για παράδειγμα, έχουν το στίγμα θαλασσεμίας ή παθήσεις. Δεν έχουν πρόβλημα γονιμότητας, απλά επιλέγουν την εξωσωματική οδό, διότι υπάρχουν κάποιες παθήσεις τις οποίες θέλουμε να αποτρέψουμε. Υπάρχει πλέον και το single mom, είναι η μονογονιός. Δηλαδή, υπάρχει γυναίκα η οποία θέλει να τεκνοποιήσει και με μία αναδιοδότηση μπορεί να εξαγοράσει σπέρμαν και να τεκνοποιήσει. Και σιγά σιγά βλέπουν και ομοφυλόφιλα ζευγάρια να προχωρούν σε αυτήν την οδό. Άρα, γι' αυτό είπα σε εισαγωγικά υπογονιμότητα. Γιατί να σε ευχαριστήσω πάρα, πάρα πολύ για την εδώ παρουσία σου. Θεωρώ πως βοηθήσαμε σε δύο πολύ σημαντικές. Η μια πάθηση και η άλλη πρόβλημα που αντιμετωπίζουν γυναίκες και ζευγάρια. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε σύντομα για άλλα θέματα, έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τιμή μου. Εγώ να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν μαζί μας για ακόμη ένα βράδυ. Θα τα πούμε την ερχόμενη Δευτέρα, την ίδια ακριβώς ώρα. Υγεία και μόνο υγεία. Να είστε καλά.